Συγχαρητήρια. Μια προσέγγιση. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για την αύξηση του ποσοστού σας. Πού οφείλεται το γεγονός ότι σας εμπιστεύτηκε ο κόσμος? Καταρχάς, αν και έχετε μια συγκεκριμένη θέση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι το γεγονός και μόνο ότι ο υπουργός της κυβέρνησης εδώ στο πάνελ φτάνει στο σημείο να κάνει μια αριθμολογία για το πόσους ψήφους πήρε επακριβώς το ΚΚΕ και αν αυτό είναι αύξηση, μείωση κτλ. Αποδεικνύει και τα ίδια τα ζόρια της κυβέρνησης και από πού προήρθαν. Εμείς λέμε ότι προήρθαν τα ζόρια της κυβέρνησης από το γεγονός ότι είχαμε μεγάλες κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα εργαζομένων, φοιτητών, αγροτών που έβαλαν μπροστά αυτά που έχουν ανάγκη σήμερα. Δεν επεκτείνομαι για τα προβλήματα που κι εσείς οι ίδιοι στο ρεπορτάζ σας αναφέρατε και είναι τεράστια και είναι μπροστά. Και τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μπροστά και η πολεμική εμπλοκή είναι μπροστά. Και τα 20 δισεκατομμύρια ματωμένα υπερπλεονάσματα τα επόμενα 4 χρόνια που έχουν συμφωνήσει και τα υπόλοιπα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο εκτός από το ΚΚΕ είναι μπροστά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε σας το εκλογικό αποτέλεσμα. Σας ήρθε και κόσμος από χώρους, για να το πούμε απλά, να συνεννοηθούμε πολιτικά που δεν ερχόταν πριν στο ΚΚΕ. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς μετράμε. Καταρχάς, γιατί το ΚΚΕ, ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση τώρα για την κεντροαριστερά κτλ. Έχει κάνει ένα άνοιγμα σε όλους. Γίνεται μια συζήτηση τώρα για την ανασύνθεση, την αναμόρφωση της κεντροαριστεράς κτλ. Και κάπως λένε το ΚΚΕ έξω από αυτή τη διαδικασία. Εμείς ακόμα δεν κοιτάμε τους ανθρώπους, ποτέ δεν τους κοιτάξαμε στην ψήφο τους. Τους κοιτάμε με βάση τη θέση που έχουν σε αυτή την κοινωνία. Είναι εργαζόμενος, είναι φτωχός αυτοαπασχολούμενος, είναι βιοπαλαιστής αγρότης. Και με αυτά τα χαρακτηριστικά τους απευθυνόμαστε. Και όλοι αυτοί, εμείς λέμε, έχουν συμφέρον σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, το οποίο είναι μια δύναμη η οποία αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Δείτε τα τελευταία 4 χρόνια, τις τελευταίες 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι μια δύναμη διακυβέρνησης. Γιατί άλλοι μιλάνε και για κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα σας πω. Το ΚΚΕ έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το μόνο πρόγραμμα που έχουμε. Με αυτό το πρόγραμμα απευθυνόμαστε στον λαό και του λέμε το εξής απλό. Όταν εσύ αποφασίσεις να βγεις μπροστά στον αγώνα για τα δικά σου προβλήματα, εκεί θα βρει σύμμαχο το ΚΚΕ και εκεί μπορεί να ανοίξει και η προοπτική για την επόμενη μέρα τις ριζικές αλλαγές. Γιατί είναι και λίγο, για να καταλάβουμε και την αποχή, είναι και λίγο, πώς να το πω, εθελοτυφλία, όλο το χρόνο να προβάλλεται από το σύστημα η μη συμμετοχή, μη συμμετέχει στα σωματεία σου, μη συμμετέχει στα συνδικάτα σου, μη συμμετέχει στους αγώνες, μη συμμετέχει στις διεκδικήσεις και στη μέρα των εκλογών να περιμένουμε ο κόσμος, ενώ καλλιεργείται από όλα τα κόμματα το δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και όλα τα κόμματα στρατεύονται στα βασικά στρατηγικά. Σε όλα αυτά τα στρατηγικά, θα σας πω, σε όλα αυτά τα στρατηγικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέσα. Την ΚΑΠ την έχουν ψηφίσει όλοι οι πολιτικοί και οι κυρίες που είναι στο τραπέζι. Την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αποδέχονται. Την εμπλοκή στην Ουκρανία την αποδέχονται. Και με τις ψήφους και με τις θέσεις. Λέω, όταν δημιουργείται η λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, τότε μεγάλο κομμάτι του κόσμου πάει σε αυτή την προοπτική. Εδώ υπάρχει ένα ΚΚΕ που σου λέει υπάρχει εναλλακτική, αλλά χρειάζεται τη μεγάλη λαϊκή εργατική συμμετοχή για να αλλάξουν τα πράγματα. Το αν μας επηρέασει είναι προφανές. Είναι προφανές ότι όλους τους επηρεάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει μια δύναμη η οποία πάει κόντρα, με εμπεδωμένο κρατάει δυνάμεις το ποσοστό στην κοινωνία, και προχωράμε. Βεβαίως δεν είναι μια συγκυριακή. Δεν είναι ούτε παρερμηνεύεται το ποσοστό του ΚΚΕ, ούτε είναι ένα συγκυριακό ποσοστό, όπως μπορεί να είναι συγκυριακές ενισχύσεις που υπήρξαν σε άλλα κόμματα λόγω της τεράστιας καθίζησης φέρει πίν της Νέας Δημοκρατίας που έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους από πέρυσι.